Γεια σας! Το σημερινό βίντεο είναι ένα Q&A, είναι κάποιες ερωτήσεις που μου κάνατε πριν πάρα πολύ καιρό και είπα να τις απαντήσω σήμερα. Θα απαντήσω όσες περισσότερες μπορέσω. Λοιπόν, εάν έκανες μία αλλαγή στα μαλλιά σου, ποια θα ήταν αυτή? Θα έκανα στα μαλλιά μου τα πάντα, εκτός από το να τα κουρέψω πάρα πολύ κοντά, αγορέ, γιατί πιστεύω ότι θα τα βαριόμουν πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα μπορούσα και να τους βάλω πάρα πολύ εύκολα τρέσα ή extensions ή κάτι τέτοιο αν ήταν πολύ κοντά. Θα έκανα οποιοδήποτε χρώμα, αρκεί τα μαλλιά μου να μην ήταν τόσο ξηρά και τόσο ταλαιπωρημένα μετά. Αλλά νομίζω με έχετε δει και με ροζ μαλλιά σε παλιότερο βίντεο. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο βίντεο στο YouTube. Πότε θα μας έρθει στη Θεσσαλονίκη? Θέλω πάρα πολύ να έρθω και θέλω να γνωρίσω όλες τις bloggers και τις YouTubers τις Θεσσαλονικές. Θέλω πάρα πολύ, ελπίζω να γίνει σύντομα. Αν άλλαζες κάτι αναγκαστικά στη ζωή σου, τι θα ήταν αυτό? Αναγκαστικά θα μπορούσα να αλλάξω τα πάντα στη ζωή μου. Θα μπορούσα να αλλάξω σπίτι, χώρα, ήπειρο, την εμφάνισή μου, εάν γινόταν πραγματικά για κάποιο λόγο ο οποίος ήταν όμως σοβαρός. Ποιοι είναι οι στόχοι σου όσον αφορά τα επαγγελματικά σου? Θα ήθελες να ασχοληθείς με το χώρο της ομορφιάς? Όχι, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με το χώρο της ομορφιάς για κλασικό, ας πούμε, μακιγιάζ ή για δεν ξέρω τι άλλο, νύχια ή οτιδήποτε. Εγώ ασχολούμαι με το marketing εδώ και κάποιο διάστημα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά θα ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα, κυρίως δικά μου, και να μην είμαι υπάλληλος σε κάποιο άλλο άτομο, σε κάποια άλλη εταιρεία, και να κάνω δικά μου πράγματα. Αυτό είναι ως, ας πούμε, μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη που θα ήθελα να έχω. Όσον αφορά το κανάλι, επειδή με ρωτήσατε και γι' αυτό, τα επαγγελματικά μου δεν είναι το κανάλι σαν μελλοντικό σχέδιο. Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω βίντεο και για μένα αυτό που είναι το πιο δύσκολο είναι να κάνω βίντεο κάθε εβδομάδα, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω μέσα στην εβδομάδα μου. Και πιστεύω ότι το σημαντικότερο βήμα για το κανάλι, για μένα αυτή τη στιγμή, είναι να συνεχίσω να κάνω βίντεο κάθε Τρίτη. Από εκεί και πέρα, επαγγελματικά σχέδια σε σχέση με το κανάλι, επειδή ακούω γενικότερα ότι θα ήθελα να είναι το επάγγελμά τους το YouTube, εμένα η άποψή μου διαφέρει λίγο προς το ότι δεν θέλω να είναι η κύρια μου ασχολία το YouTube ως επάγγελμα. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα μου άρεσε τόσο, θα ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα με τα οποία θα ασχολούμαι περισσότερο από το YouTube. Το YouTube αυτή τη στιγμή το βλέπω σαν ένα ωραίο χόμπι, μου παίρνει κάποιες ώρες από την εβδομάδα μου που είναι σχετικά αρκετές. Σε ποια ηλικία άρχισες να βάφεσαι? Εγώ άρχισα να βάφομαι από μικρή ηλικία, πολύ μικρή. Νομίζω τα πρώτα μου καλλιντικά τα αγόρασα όταν ήμουν 13 χρονών και ψιλοέκλειβα και της μαμάς μου, η οποία έπαιρνε τότε πάρα πολύ εστελόντερ, οπότε είχα κακομάθει από πολύ μικρή ηλικία και πιστεύω ότι δεν βαφόμουν τόσο πολύ όμως σε τέτοια ηλικία, δηλαδή στο σχολείο ποτέ δεν πήγαινα βαμμένη. Βαφόμουν σε καμιά εκδρομή, καμιά έξοδο, κάτι τέτοιο, αλλά το βάψιμο, το σοβαρό, το ξεκίνησα στο Λύκειο. Και αργότερα, όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, βαφόμουν κάθε μέρα. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Και μου είχατε κάνει και την ερώτηση και αρκετές, πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα. Γενικά δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου. Δεν κάνω σχέδια για το μέλλον, γιατί πριν από κάποιο διάστημα έκανα σχέδια για το μέλλον και μάλιστα για το αρκετά μακρινό μέλλον και όταν κάνεις σχέδια, ο Θεός γελάει και σου λέει όχι, δεν θα κάνεις σχέδια. Οπότε έχουν ανατραπεί όλα και δεν ξανακάνω σχέδια για τόσο μακριά. Κάνω σχέδια για τον επόμενο, ας πούμε, ένα χρόνο και στον επόμενο ένα χρόνο θα ήθελα να ασχολούμαι με πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο. Θα ήθελα να ξεκινήσω πάλι το blog μου που δεν ασχολούμαι γιατί δεν έχω πραγματικά χρόνο, αλλά θέλω να βρω χρόνο να το κάνω. Θέλω να πάρω μέρος στο μαραθώνιο. Έχω ξεκινήσει ήδη κάποια προπόνηση, αλλά δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάει σε ένα χρόνο από τώρα.
Και θέλω φυσικά να είμαι υγιής και να είμαι καλά. Σε 10 χρόνια από τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να έχω οικογένεια και πολλά παιδιά και να μην κάνω τίποτα άλλο. Ή μπορεί να γυρνάω την Ευρώπη με ένα σακίδιο στην πλάτη. Όλα είναι πιθανά, όλα. Έκανες τελικά εκείνη την παλέτα με τους μαγνήτες που είχες πει παλιότερα σε ένα βίντεο σου? Και αν ναι, θα θέλαμε λεπτομέρειες αυτού του DIY. Ναι, την έκανα αυτή την παλέτα και είναι πάρα πολύ εύκολη. Απλά θα πρέπει να πάρετε μια κασετίνα η οποία θα είναι μεταλλική, είτε από το Jumbo είτε από κάποιο άλλο κατάστημα. Και επίσης βρήκα αυτές εδώ τις καραμελίτσες της Barclays που είναι σε μεταλλικό. Αυτές εδώ, που μπορείτε να τις βρείτε σε περίπτερα κτλ, μπορούν να χωρέσουν δύο σκιές, είτε από την Inglot είτε από τη MAC. Αυτές που έχω τώρα εγώ έχουν ήδη καραμέλες μέσα. Αλλά ναι, χωράνε δύο εδώ μέσα. Οτιδήποτε σε τέτοιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μην αγοράσετε τις παλέτες από την Inglot και από τη MAC και να χρησιμοποιήσετε αυτό για τις σκιές. Στην καθημερινότητά σου βάφεσαι συχνά ή θα τύχει να βγεις από το σπίτι και άβαυτη? Βγαίνω κυρίως άβαυτη από το σπίτι μου, δεν βάφομαι. Βάφομαι κυρίως όταν είναι να βγω κάπου έξω για βράδυ ή σε κάποιο event ή όταν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό και να το δοκιμάσω. Αλλά σε καθημερινή βάση δεν βάφομαι καθόλου. Έχει σχέση, ονειρεύεσαι να κάνεις οικογένεια και αν ναι, πόσα παιδάκια θα ήθελες να κάνεις? Αυτή την ερώτηση μου την έχετε κάνει οι περισσότερες. Την έχω πάρει πάρα πολλές φορές, οπότε λέω να την κάνω συνδυαστικά και με τα παιδιά και με την οικογένεια. Και όχι, δεν έχω κάποια σχέση, είμαι εδώ και αρκετό καιρό μόνη μου. Και όσον αφορά την οικογένεια, ναι, θα ήθελα να κάνω αν ήταν με το κατάλληλο άτομο. Και όσο για τα παιδιά, θα ήθελα να κάνω και παιδιά. Ακόμα βέβαια δεν το σκέφτομαι για τώρα, αλλά ναι, θα ήθελα να κάνω και παιδιά, είτε να αποκτήσω βιολογικά δικά μου παιδιά, είτε να υιοθετήσω, που το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Ήδη από τώρα, ας πούμε, έχω αρχίσει να το δρομολογώ στο μυαλό μου για αρκετά μακρινό μέλλον, αλλά ναι, έχω αρχίσει να το δρομολογώ. Είναι βέβαια μια διαδικασία η οποία είναι λίγο περίεργη στην Ελλάδα και έχει αρκετή γραφειοκρατία, αλλά πιστεύω ότι για μένα θα τέριαζε κάτι τέτοιο. Ταιριάζει με το σκεπτικό που έχω για την οικογένεια και γενικότερα για τον κόσμο και είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω πάρα πολύ. Πόσο διάσημη νιώθεις μετά το YouTube και πόσο αντιδράς αν σε αναγνωρίσουν στο δρόμο και σε σταματήσουν για να σου το πούν? Λοιπόν, δεν νιώθω καθόλου διάσημη. Δηλαδή καθόλου. Και ναι, με έχουν σταματήσει και μου έχουν πει ότι με αναγνωρίζουν από τα βίντεο μου. Και τις πρώτες φορές ήμουν πάρα πολύ τρομαγμένη, δηλαδή πάρα πολύ τρομαγμένη. Πλέον το έχω λίγο συνηθίσει, οπότε φυσικά και να έρθετε να μου μιλήσετε αν με αναγνωρίσετε στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω. Πηγαίνεις γυμναστήριο, προσπαθώ να βρω το κουράγιο να αρχίσω. Καλό κουράγιο, καλή αρχή σου εύχομαι και ναι, πηγαίνω γυμναστήριο, γυμνάζομαι πολύ συχνά και έχω κάνει και ένα αναλυτικό βίντεο, θα σας το αφήσω κάπου εδώ. Τι θεραπείες έχεις κάνει γενικά στο δερματολογικό κέντρο που έχεις πάει και ποια θα πρότεινες περισσότερο? Στο συγκεκριμένο δερματολογικό έχω κάνει μόνο μία θεραπεία με οξέα που έκανα το καλοκαίρι, αλλά ήταν τα απαλά οξέα που είναι για το καλοκαίρι που δεν είναι τόσο δραστικά. Και θα κάνω σύντομα και ένα καθαρισμό προσώπου. Αλλά γενικά, σε άλλα δερματολογικά, άλλα ινστιτούτα κτλ. Έχω κάνει σχεδόν τα πάντα, εκτός από δερμοαπόξεση και μεσοθεραπεία. Δεν τα έχω κάνει αυτά τα δύο και δεν πολύ ενδιαφέρομαι να τα κάνω. Αλλά η θεραπεία που θα πρότεινα εγώ περισσότερο και είναι για όλες τις ηλικίες και πιστεύω για όλα τα δέρματα και το χρειάζεστε όλες, θα πρότεινα ναι, έναν απλό καθαρισμό προσώπου που θα σας κάνουν και μία μάσκα ενυδάτωσης μετά. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο όλων. Θα κάνεις κάποιο βίντεο πέρα από beauty? Δεν ξέρω, θέλετε να κάνω κάτι άλλο πέρα από beauty? Αφήστε μου ό,τι ιδέες έχετε στα σχόλια, εάν θέλετε να κάνω κάτι σε σχέση με, δεν ξέρω, DIY, fashion, διακόσμηση, vlogs, δεν ξέρω τι θέλετε να δείτε από μένα. Είμαι ανοιχτή σε προτάσεις και θα ήθελα να κάνω και κάτι διαφορετικό πέρα από beauty. Αλλά ναι,
πείτε μου εσείς θέλετε να δείτε. Αυτή ήταν λοιπόν το Q&A και λίγο πριν κλείσω αυτό το βίντεο θέλω να σας πω για ένα πολύ μικρό διαγωνισμό που θέλω να κάνω. Θα δώσω 2 δωράκια σε μια τυχερή τώρα για τις γιορτές. Το πρώτο δώρο είναι η παλέτα από τα The Body Shop, είναι η Swinging Silver και έχει αυτές εδώ τις 4 αποχρώσεις. Δεν ανοίγω την παλέτα γιατί θέλω να την στείλω στη τυχερή έτσι ανέπαφη. Είναι σε αποχρώσεις έτσι λίγο πιο ψυχρές και είναι πάρα πολύ καλή για τώρα, για τις γιορτές που θα βγαίνετε κτλ. Και το δεύτερο δωράκι είναι πάλι από τη The Body Shop. Είναι ένα lip balm στην limited edition τους σειρά που είναι η The Frosted Plum νομίζω λέγεται. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άρωμα. Έχω το αντίστοιχο body lotion και είναι πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά. Οπότε αυτά τα δύο θα τα πάρει μία τυχερή. Ο διαγωνισμός θα λήξει το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή θα βγάλω νικήτρια για να τις τα στείλω τη Δευτέρα και να τα έχει για τις γιορτές. Για να πάρετε μέρος αφήστε μου από κάτω στα σχόλια ένα σχόλιο πραγματικά ό,τι θέλετε σχετικά με αυτό το βίντεο, σχετικά με ιδέες για βίντεο. Ό,τι θέλετε, απλά αφήστε μου μόνο ένα σχόλιο. Και φυσικά να είστε συνδρομητές σε αυτό το κανάλι. Επίσης, κάντε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!